Καλό μεσημέρι σε εσάς. Σας ευχαριστήσω που ακολουθείτε την αποστολή για να καλύψετε δημοσιογραφικά το ακόμη ένα εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι. Για μας είναι το τρίτο στη σειρά ευρωπαϊκό εκτός έδρας παιχνίδι, με την ιδιαιτερότητα ότι παίζουμε στη Σλοβακία, σε ουδέτερη έδρα. Πάμε για να αντιμετωπίσουμε πρώτη πράξη την ομάδα της Ντνίπρο, με στόχο να κάνουμε καλή παρουσία, να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Βελιγράδι και να μπορέσουμε από τη στιγμή που φτάσαμε μέχρι εδώ να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και στη revanche του Wild Arena να μπορέσουμε τη βοήθεια και του κόσμου να φτάσουμε στο στόχο μας. Αγωνιστικά να μας πεις λίγο, Κυριακό. Αγωνιστικά, η μοναδική διαφοροποίηση σε σύγκριση με τα δεδομένα που είχαμε πριν από μία εβδομάδα όταν ταξιδεύσαμε στο Βελιγράδι είναι η επιστροφή του κύκλου Χριστοφόρου. Ήταν από όλο λόγο ασθένειας, ο Άγχελ Γκαρσία δεν τα κατάφερε, έμεινε Κύπρο και κατά τα άλλα είναι η ίδια ακριβώς αποστολή η πολιτική ασφαλίστηση. Παίζει ρόλο το γεγονός, πιστεύεις ότι η Κύπρο δεν έχει παίξει ακόμα παιχνίδι, το πρώτο της επίσημο παιχνίδι? Εντάξει, κακά τα ψήματα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γενικότερα. Και αυτό προκύπτει για οποιαδήποτε ομάδα από τη συγκεκριμένη χώρα. Είναι αυτή η σημαντική ιδιαιτερότητα στο ζευγάρι των αναμετρήσεων με την Κύπρο. Από εκεί πέρα, το αν θα παίξει ρόλο ή όχι, το γεγονός ότι εμείς έχουμε δώσει 4 επίσημα παιχνίδια, είναι κάτι που θα φανεί στο γήπεδο. Καθρέφτης είναι το γήπεδο. Εμείς οφείλουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Έχουμε εικόνα από τα προηγούμενα φετινά παιχνίδια. Ξέρουμε καλά, το είπε και ο ίδιος ο προπονητής, ότι έχουμε ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Και εφόσον παρουσιαστούμε όπως πρέπει, πιστεύουμε στην ομάδα μας ότι μπορεί να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μετά την πρόκριση, τώρα που το άγχος είναι λιγότερο, θεωρείτε ότι η βελτίωση που είπε ο προπονητής ότι περιμένει θα αρχίσει να φαίνεται? Αυτό ελπίζουμε, αυτό είναι που ζητά. Δεν είναι μόνο στις δηλώσεις μετά το τέλος των παιχνιδιών στις διασκέψεις. Είναι αυτό που ζητά καθημερινά από τους ποδοσφαιριστές. Έχει και ο ίδιος απαιτήσεις, το έχει κάνει ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή. Βλέπουμε μια ομάδα που ουσιαστικά σε 4-9 λεπτά υστέρησε μόνο σε ένα κομμάτι, ένα ημίχρονο. Στα υπόλοιπα ήταν αρκετά καλή η παρουσία μας, ανταγωνιστική απέναντι στις ομάδες μεγαλύτερου μεγέθους στους προηγούμενους γύρους και εμείς ήταν και η Παρτίζα. Πλησιάσαμε να πάρουμε αποτέλεσμα την πρώτη φορά, την δεύτερη τα καταφέραμε. Τώρα ο στόχος είναι να πάρουμε αποτέλεσμα. Έχουμε εξασφαλίσει τον όμιλο του Conference League, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα, το τεράστιο κίνητρο, η τεράστια πρόκληση, να παλέψουμε μέχρι τέλους για να πάμε στους ομίλους του Europa League.